Το 2010 έφερε αλλαγές στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου με τον Ομάρχη Ρεθύμνου να ορίζει σήμερα τους δύο νέους αντινομάρχες. Ο Γιάννης Νικολούδης, νομαρχιακός σύμβουλος και διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας, πήρε τη θέση της Γιάννας Κεφαλογιάννη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα στη Διεύθυνση Διοίκησης, στη Διεύθυνση Μεταφορών, Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Πρόνοιας, όπως επίσης και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ότι ο μεν κύριος Νικολούδης του ανατίθεται η αρμοδιότητα της ποιότητας ζωής, όπου θα είναι και πρόεδρος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ο Μανώλης Σταυρακάκης, υπεύθυνος στον τομέα γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πήρε τη θέση της Ζωής Μπριλάκη και αναλαμβάνει καθήκοντα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. Στη θέση του παραμένει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Μανώλης Παπυράκης. Στον κύριο Σταυρακάκη ανατίθεται η αρμοδιότητα της ανάπτυξης και θα προεδρεύει στην ανάλογη Επιτροπή Ανάπτυξης. Ο νομάρχης Ρεθύμνου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις δύο αντινομάρχες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία, όπως είπε, το έργο που τους είχε ανατεθεί. Μπορώ να εμπιστευτώ και εμπιστεύθηκα και εμπιστεύομαι τη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων σε ικανούς συνεργάτες. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει επιδείξει υπευθυνότητα, έχει επιδείξει ενδυμότητα, έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί, όλη η νομαρχιακή αρχή δηλαδή, συμβάλλει για το καλό του τόπου. Τετάρτη προγραμματική περίοδος αποτελεί προτεραιότητα για την Ομαρχία Ρεθύμνου, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες για να ξεκλειδώσει το ΕΣΠΑ, αφού αρκετά είναι τα έργα που είναι όρημα για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Δυστυχώς, τρίτος χρόνος πέρασε, που θα έπρεπε από το 2007, 1η-1η του 2007, να έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης, και τελείωσε και το 9, ο τρίτος χρόνος, και δεν έχει ξεκινήσει. Πρώτο μέλημά μας λοιπόν, ως νομαρχιακή αρχή, ως νομαρχιακό συμβούλιο, ως αντινομάρχες και ως νομάρχες, είναι να επισπεύσουμε τις διαδικασίες παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Υπενθυμίζω εδώ ότι έχουμε πλήρη ωριμότητα για αρκετά έργα. Έργα τα οποία ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ.